Αλλάζουμε θέμα. Ξέρετε, η κοινωνιολογία από την επόμενη σεζόν 2021-2022 βγαίνει εντός και εκτός εισαγωγικών από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και γενικά βέβαια με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας μειώνονται οι ώρες που σχετίζονται με κοινωνικές επιστήμες στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έντονες οι αντιδράσεις της τάξης της εκπαιδευτικής κοινότητας. Θα ξεκινήσουμε μία συζήτηση με την κυρία Πινελόπη Σπουρδαλάκη, η οποία είναι κοινωνιολόγος. Να σας ευχαριστήσω θερμά και να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας και τη δυνατότητα που δίνεται στον κλάδο μας να ακουστεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έντονες οι αντιδράσεις. Έχουμε ασχοληθεί και στο παρελθόν και μέσα από την εφημερίδα Νέα Κρήτη με συγκεκριμένα ρεπορτάζ και συγκεκριμένες αναφορές. Το επίκεντρο της αντίδρασής σας, της διαφωνίας σας, ποιο είναι? Παρά τις αντιδράσεις, όπως σωστά λέτε και ευχαριστούμε και για την υποστήριξή σας, δεν έχουν ακουστεί τα αιτήματά μας, γι' αυτό συνεχίζουμε και τις δράσεις μας. Ακριβώς. Να αναφερθούμε στα βασικά αιτήματα, να ξεκινήσουμε από αυτό. Ναι. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε για τους τηλεθεατές που δεν γνωρίζουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Εγώ ως κοινωνιολόγος ανήκω στον κλάδο P78 της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Διδάσκω σε γυμνάσιο και λύκειο. Σε αυτό τον κλάδο, εκτός από τους κοινωνιολόγους, ανήκουν και οι κοινωνικοί ανθρωπολόγοι και οι νομικοί και οι απόφοιτοι των πολιτικών επιστημών. Αυτές λοιπόν οι ειδικότητες έχουμε αναλάβει να διδάσκουμε τα μαθήματα των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Τα μαθήματα μέχρι πέρυσι ήταν 2 στην πρώτη λυκείου, πολιτική παιδεία, 3ωρο μάθημα και μάθημα επιλογής ευρωπαϊκός πολιτικός. Ήταν 2 μαθήματα στη Δευτέρα Λυκείου, πολίτης και δημοκρατία, και στην κατεύθυνση τη θεωρητική ήταν βασικές αρχές κοινωνικών επιστημών. Και στην Τρίτη Λυκείου το μάθημα της κοινωνιολογίας, που για πολλά χρόνια ήταν γενικής παιδείας, πέρυσι και φέτος έγινε πανελλαδικό. Με απόφαση, ενώ υπήρχαν όλα αυτά τα μαθήματα μας στο Λύκειο, με απόφαση που ξεκίνησε από πέρυσι, σιγά σιγά μας έβγαζαν τα νέα, δεν είπανε κατευθείαν ότι καταργούν τον κλάδο μας, γιατί ουσιαστικά αυτό έγινε. Δεν κατήργησαν μόνο κάποια μαθήματα, έχουν καταργήσει όλα τα μαθήματα εκτός από το μάθημα της πολιτικής παιδείας της πρώτης λυκείου, που και αυτό από 3ωρο το κάνανε 2ωρο, μειώσανε δηλαδή τις ώρες, και το οποίο δεν το διδάσκουν μόνο οι εκπαιδευτικοί του κλάδου, το διδάσκουν και οι οικονομολόγοι, γιατί επειδή έχει και κεφάλαια της οικονομικής επιστήμης, το έχουμε στην ανάθεση. Επομένως, στα λύκεια πλέον δεν χρειάζεται να υπάρχει κανένας εκπαιδευτικός P58, γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχουν τα μαθήματά. Μάλιστα. Στη γυμνάσια, που παραμένει το μάθημα κοινωνική και πολιτική αγωγή του πολίτη τρίτης γυμνασίου, είναι ένα μάθημα που επίσης το κάνουν οικονομολόγοι και φιλόλογοι. Ναι. Άρα, δεν υπάρχουν της ειδικότητάς μας. Δεν υπάρχει ανάγκη πια για την ειδικότητά μας, γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχουν τα μαθήματα. Αυτός λοιπόν είναι ο σχεδιασμός και το σκηνικό που διαμορφώνεται από την επόμενη σεζόν. Τα αιτήματά σας τώρα, η αντιπρόταση των κοινωνιολόγων, ποια είναι? Των όλων εμάς των εκπαιδευτικών, των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, είναι επαναφορά των μαθημάτων μας, γιατί είναι σημαντικότατα. Το βλέπουμε και τώρα και τα θέματα που είχε και η εκπομπή σας, ναι, όλα είναι κοινωνικού περιεχομένου. Ζούμε σε μια κοινωνία με πάρα πολλά κοινωνικά προβλήματα, τα οποία δεν δικαιολογούνται για ένα σύγχρονο κράτος, το οποίο είναι δημοκρατικό, το οποίο στηρίζει δημοκρατικές αξίες, το οποίο θεωρείται ότι ανήκει στον πρώτο κόσμο, το οποίο ζητά από τους μαθητές της Δευτέρας Λυκείου να πηγαίνουν στις κάλπες και να είναι πολιτικοποιημένοι και να γνωρίζουν και να ενδιαφέρονται για τα κόμματα που κατεβαίνουν, το τι, ποια ιδεολογία εκπροσωπεί το καθένα, ποιες πρακτικές έχει το καθένα. Από τη στιγμή λοιπόν που ζούμε σε μια τέτοια κοινωνία, είμαστε με πάρα πολλά κοινωνικά προβλήματα, και από τη μια συμβαίνει αυτό, από την άλλη απαιτούμε από τους έφηβους να έχουν γνώμη και άποψη, και από αυτούς επίσης εξαρτάται και το μέλλον και συνέχεια. Είναι δυνατόν να έχουμε το Υπουργείο να αφαιρεί τα μαθήματά μας από την εκπαίδευση? Απάντηση έχετε λάβει από το Υπουργείο? Είναι πολύ βασικό αυτό. Κάποια απάντηση τεκμηριωμένη,
επιστημονική τεκμηριωμένη. Όχι, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει. Στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα υπόλοιπα κράτη έχουν πολλές ώρες τέτοιων μαθημάτων, γιατί φυσικά καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό είναι. Τέτοια μαθήματα προάγουν τις δημοκρατικές αξίες, που μιλάνε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δίνουν γνώσεις όχι μόνο για το δημοκρατικό πολίτευμα κτλ. Βοηθάνε να κινητοποιηθεί ο μαθητής, βοηθάνε να ενδιαφερθεί, να αποκτήσει αναλυτική, συνθετική σκέψη, να αποκτήσει και όλα αυτά που κάνουν. Οπότε δεν μπορεί να υπάρξει μια επιστημονική απάντηση τεκμηριωμένη ως προς αυτό. Και να πω επίσης ότι προφανώς τα μαθήματά μας πρέπει να παραμένουν και στη γενική παιδεία, γιατί αφορούν όλους τους πολίτες που ζουν σε αυτή τη χώρα. Και ειδικά στους εφήβους κάνει καλό που συζητάνε. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα που δεν καταλαβαίνουν, πολλά τα πράγματα που δεν ξέρουν. Δίνεται η δυνατότητα μέσα στην τάξη να συζητάμε για την επικαιρότητα και να την αναλύουμε. Και βοηθούνται, το έχουν και οι ίδιοι ανάγκη. Και ξέρουν. Και τους αρέσουν τα μαθήματα και ξέρουν ότι δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα. Πολλά με ρωτάνε. Δηλαδή, κάποιοι υποστηρίζουν ότι υπάρχουν αυτά τα μαθήματα στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο και δεν χρειάζονται στο λύκειο. Να σας πω λοιπόν, εγώ που διδάσκω τρίτη λυκείου, Δευτέρα πρώτη, και αυτά τα άτομα σας λέω ότι το κράτος μας τα θεωρεί υπεύθυνα για να ψηφίσουν κτλ. Με ρωτάνε στα μαθήματα, και ντρέπονται που με ρωτάνε, αλλά το κάνουν. Τι σημαίνει δημοψήφισμα, ποιος είναι ο αρχηγός του κράτους. Δηλαδή έχουν την ανάγκη ακόμα μέχρι και το λύκειο. Να μάθουν και να εμβαθύνουν περισσότερο, σωστά. Ναι, σωστά. Και για τις διαδικασίες και για τις αξίες. Και βλέπετε και πόσα κοινωνικά προβλήματα έχουμε. Ακόμα υπάρχει ρατσισμός, ακόμα δεν υπάρχει. Κυρία Σπουρδαλάκη, παρακολουθούμε το θέμα. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια κινητοποίηση μέσα στο καλοκαίρι, έτσι, κάποια συντονισμένη κινητοποίηση. Υπάρχουν ήδη κινητοποίησεις, ναι, πέρα από διάφορες συγκεντρώσεις που έχουν γίνει, από ερωτήσεις στην Βουλή που έχουν γίνει. Και στο Υπουργείο Παιδείας, νομίζω, θα υπάρξει μία το επόμενο διάστημα. Ναι, στις 23 του μήνα, την Τετάρτη την ερχόμενη, ναι, το μεσημέρι στις 2 η ώρα, θα είναι μπροστά στο Υπουργείο Παιδείας. Μάλιστα. Και ίσως υπάρξει και απάντηση επίσημη κάποια στιγμή. Εδώ είμαστε για να προβάλλουμε τις θέσεις σας. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Σπουρδαλάκη. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Σας ευχαριστώ πολύ.